Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο Ρέθυμνο μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματική εκπαίδευση. Το πρώτο επαγγελματικό λύκειο ασφικτιά με 654 μαθητές και στο δεύτερο πολλά παιδιά βρίσκουν κλειστές πόρτες με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρώτο ΕΠΑΛ έχει φρακάρει, συγχωρέστε μου τη λέξη, αλλά αυτός είναι ο όρος. Και γενικά είναι ένα υδροκέφαλο σχολικό συγκρότημα με πάρα πολλούς μαθητές που είναι και πολύ δύσκολο να επιτηρηθεί. Στο δεύτερο ΕΠΑΛ υπήρχε χώρος και υπήρχε αίθουσες, αλλά εκεί υπήρχε το ψαλίδι από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας που δεν άφησε αυτές οι αίθουσες να αξιοποιηθούν και να μπορέσουν τα παιδιά που ήθελαν να πάνε στην επαγγελματική εκπαίδευση πράγματι να πάνε στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στο πρώτο ΕΠΑΛ δεν έχουν καρέκλα να κάτσουν τα παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο, το πολυπληθέστερο σχολείο σε όλο το νόμο. Και στο δεύτερο ΕΠΑΛ υπήρχε χώρος. Και όμως για να μην δημιουργηθεί τμήμα, μεταφέρονται τα παιδιά σε άλλα σχολεία. Εμείς οι γονείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, ο λόγος που οι μαθητές βρίσκουν μπλόκο στους τομείς του δεύτερου ΕΠΑΛ είναι η εξοικονόμηση προσωπικού από τη δευτεροβάθμια, στερώντας έτσι στα παιδιά την εκπαίδευση που επιθυμούν. Ρωτήσαμε σχετικά με αυτό το προϊστάμενο εκπαίδευσης, ο οποίος όμως είπε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ σε επίσημη ενημέρωση ότι δεν θέλει να φτιαχτεί άλλο τμήμα, επιπλέον τμήμα στο δεύτερο ΕΠΑΛ για λόγους εξοικονόμησης προσωπικού, οπότε θα είναι καλύτερο, σε εισαγωγικά το καλύτερο, τα παιδιά να πάνε σε ένα γενικό λύκειο για την πρώτη λυκείου και όταν έρθει η ώρα για τη δευτέρα λυκείου να ξανακάνουν αίτηση μήπως μπορέσει να τους δεχτεί το ΕΠΑΛ στη δευτέρα λυκείου. Παίρνει τέτοια απόφαση να μην δημιουργηθούν, να μην δημιουργηθεί τμήμα στο δεύτερο ΕΠΑΛ. Δηλαδή είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Και να μην έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που θέλουν, αλλά να ακολουθούν το κόστος που θεωρεί η κυβέρνηση, ο κύριος Μαραγκάκης, ότι είναι τα παιδιά μας και όχι το μέλλον. Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη συμπεριφορά ενός παιδιού. Μια τακτική που περιορίζει τις επιλογές του ίδιου για το μέλλον. Προφανώς αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να περιορίζουμε τις επιλογές που θεσμοθετημένα και νομοθετημένα έχουν τα παιδιά και τελικά να βρίσκονται μαθητές σε σχολεία που δεν έχουν επιλέξει, το οποίο τελικά μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες και σε αυτά τα σχολεία. Τα παιδιά δεν είναι ανόητα. Αντιλαμβάνονται την υποκρισία της πολιτείας. Επομένως, εισπράττουν ένα κακό παράδειγμα. Και ασφαλώς η λύση δεν είναι η αυστηροποίηση των ποινών. Η λύση είναι να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να εμπνέει τα παιδιά, να τα κάνει να νιώθουν καλά σε αυτό, να τα κάνει να αισθάνονται ότι είναι αυτόνομες προσωπικότητες, ώστε να αποκτήσουν και τα ίδια μια αυτοπεποίθηση. Γιατί πολλές φορές οι παραβατικές συμπεριφορές είναι προϊόν ανασφάλειας.